Αριστοτρίτη, 19 Μαρτίου 2024 και ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα, μονογονέας ή μονογονιός και έφηβη. Είναι ένα ερώτημα, κάτω από ένα προηγούμενο βίντεο μας, δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου, η οποία λέει υποφέρουμε με τους εφήβους, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τα ρεθίσματα που έχουν με τα social, τα κοινωνικά δίκτυα, Προσωπικά κοντεύω να πάρω χάπια. Όσο ήταν στο δημοτικό ήταν όλα οκ. Okay. Στο γυμνάσιο έχει ξεφύγει η κατάσταση. Και όταν είσαι μονογονέας είναι πολύ ακόμα πιο δύσκολο. Μάλιστα. Μπορείτε να μιλήσετε γι' αυτό. Πώς ένας μονογονέας διαχειρίζεται τους εφήβους και τον εθισμό στα social. Ναι, είναι, έχουμε κάνει και την προηγούμενη τρίτη σχετικό θέμα για τον εθισμό στο διαδίκτυο. Είναι, πάρα, είναι πραγματικά ένα θέμα το οποίο ανταλανίζει αρκετές οικογένειες και έχουμε μπει να κάνω έτσι μια α, επανάληψη ότι αυτόν κορυφώθηκε τα χρόνια της πανδημίας α, που τα παιδιά δρούσαν ανεξέλεκτα και είχαν πάρα πολλές ώρες μέσα στα μέσα κοινωνικής Ε, και επειδή ακριβώς πολλά α, τους πέτυχε σε διασταύρωση, σε μεταβάσεις η πανδημία, είτε από το δημοτικό στο γυμνάσιο, είτε από το γυμνάσιο στο λύκειο. Ε, ήταν έτσι δύσκολο αυτό, γιατί μετά, ε, μετά από τα δύο χρόνια κλήθηκαν να α, πρέπει τα παιδιά πάρα πολύ γρήγορα να α, πρέπει να αποδώσουν σε βαθμό που δεν μπορούσαν, καθότι ε, για χρόνια, για αυτά τα χρόνια Ηταν ανύπαρκτη σχεδόν η πρόσοχή του, η σημασία που έδιναν α, στη διαδικτυακή εκπαίδευση. Ε, και μετά έτσι ε, είδαμε μια κατηφορική ε, αποδοτικότητα στα μαθήματα, ακριβώς γιατί ήταν πολύ δύσκολο να ανακάμψουν και γνωστικά καθότι υπήρξε ελληματική γνώση εκείνη την περίοδο, γιατί δεν μπορούσαμε να μετρήσουμε ποια παιδιά πραγματικά παρακολουθούσαν ή τι ήταν παραγωγικό ή όχι, αλλά και γιατί είχαν θυστεί σε αυτόν τον τρόπο, οπότε ήταν πολύ δύσκολο να τα ξεκολλήσουμε και να, να τα ξαναβάλουμε σε τάξεις με τον συμβατικό εκπαίδευση. Και με τι αλλαγέ που ήρθα, γιατί μην ξεχνιόμαστε, τουλάχιστον στην Κύπρο, η πανδημία μας έφερε και πολλές αλλαγές στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, το οποίο αυτό ήταν επίσης δύσκολο. Ήταν μια ακόμα παραπάνω δυσκολία για να μπορέσουμε να τραβήξουμε τα παιδιά που ήταν εθισμένα και να α, τα ξαναβάλουμε στις τάξεις ε, και να έχουν την αμέριστη προσοχή τους στην αποδόση τους. Ε, τώρα, όταν οι μονοκονικές οικογένειες πραγματικά έχουν έναν πάρα πολλά δύσκολο δρόμο, ακριβώς γιατί ε, είτε έχουν πολύ διαφορετικό στυλ διαπαιδαγώγησης ο ένας γονέας από τον άλλον, ε, μακάρι να υπάρχουν οικογένειες που έχουν τον ίδιο τρόπο διαπαιδαγώγησης, δεν το, εγώ δεν το συναντώ εύκολα αυτό. Αλλά υπά... τον είχαν δεν θα χώριζα. Εντάξει, δεν είναι μόνο τα παιδιά ο λόγο. Δηλαδή, δεν διαφωνούσα μόνο στον τρόπο που διαπαιδαγούν τα παιδιά του οι περισσότερα ζευγάρια. Δηλαδή, μπορεί να διαφωνούσαν σε άλλα, και σε άλλα πράγματα. Αλλά γενικότερα, αν είχαν έναν τρόπο να επικοινωνούν καλόν, ε, ενδεχομένω να μπορούσαν να, 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 συμβιώσουν και γενικότερα να παραμέριζαν τι όποιε διαφορέ μπορεί να είχαν. Ναι, αυτό έχει ένα δίκιο σε αυτό. Ωστόσο, οι περισσότερε οικογένειε έχουν διαφορετικόν τρόπο σκέπτεσθε ε, ιδιαίτερα στα συγκρουσιακά διαζύγια, συμβαίνει πάρα πολύ συχνά αυτό ο ένας εκ των δύο, που είναι έτσι αυτός που δεν το δέχεται, ε, να κάνει ακριβώς τα αντίθετα που κάνει ο άλλος, ε, με έρμεον το παιδί στη μέση και στο τέλος να πληρώνει το παιδί όλη αυτήν την συμπεριφορά, ή να έχουμε ένα διάφορο, την άλλη πλευρά, δηλαδή να μην τον ενδιαφέρει είτε τον πατέρα, είτε την μητέρα, η απόδοση του παιδιού, οι δραστηριότητε του παιδιού, τα θέματα που μπορεί να περνά το παιδί, να μην συνεργάζεται, πολλές φορές να μην υπογράφει για να έρθει το παιδί στο ψυχολόγο, να είναι αρνητικό ο ένας από τους δύο. Οπότε ο άλλος που βλέπει ότι υπάρχει πρόβλημα και ασχολείται με το παιδί του, είναι δεμένα τα χέρια του, γιατί δεν μπορεί να το πάρει σε έναν ιδιότητα ψυχολόγο, θα πρέπει να, να, μπει στη διαδικασία των υπηρεσιών, ε, ε, να αρχίσουν οι να Α, ασχολούνται με την περίπτωση οι υπηρεσίες να εντοπίσουν τη δυσκολία μετά από πάρα πολύ καιρό δυστυχώς γιατί υπάρχει σωρία περιστατικών και να χαθούν πολύτιμα χρόνια ε, όπου εκεί θα μπορούσαμε να δράσουμε και να βοηθήσουμε αυτή την οικογένεια να ξαναβρει τους ρυθμούς της ιδιαίτερα λοιπόν στην εφηβεία που υπάρχει έντονη χειριστικότητα των εφήβων ε, οι έφηβοι προφανώ θα κάνουν αυτό που του βολεύει. Αν, α πούμε, η μία πλευρά, ο ένα γονιό, δεν, δεν, δεν τον πιέζουν, δεν τον, δεν τον ενδιαφέρουν οι δραστηριότητε που κάνει ή η αποδοση του στα μαθήματα ή οτιδήποτε, θα επιλέξει να πάει με το μέρο εκείνη τη πλευρά για να γλιτώσει κόπο, να γλιτώσει διάβασμα, να γλιτώσει τέλο πάντων συμπεριφορέ. Α πούμε, λέει ο ένα Μα είναι πάρα πολλέ ώρε στο διαδίκτυο. Παίζει πολλά διαδικτυακά παιχνίδια. Δεν διαβάζει. Και άλλη πλευρά να λέει κιά το παιδί, και έτσι είναι όλα τα παιδιά. Και εγώ ξέρω ότι το 90% των παιδιών αυτών κάνουν, γιατί το παιδί μα να είναι διαφορετικό. Ένα παράδειγμα λέω τώρα. Και έτσι να παίρνει θάρρο το παιδί και να μην συνεργάζεται και να είναι ο, 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 ο γονιό. Το καημένο δεν το λέω για απολύπηση, το λέω για. ή απο... ε, για πραγματικός... ταλαιπωρημένο σου να πει, από τέλο ναι, πάντων. Δηλαδή. Ταλαιπωρημένο, από συνέστηση το λέω, να μην ξέρει τι να κάνει, ε, να είναι στη μέση και να προσπαθεί να βρει λύσει, να πηγαίνει σε ψυχολόγο, ο ψυχολόγο να λέει: Μα πρέπει να δω και το παιδί, το παιδί να μην έρχεται στο ψυχολόγο γιατί δεν παίρνει την άδεια αν του άλλου πατέρα, ή να μην θέλει και το ίδιο το παιδί. Γιατί στην εφημεία υπάρχει πολύ συχνά αυτό. Και γενικότερα να υπάρχει αυτή η δυσκολία. Αυτό, μπορεί να... Αυτό που θα μπορούσε να είναι βοηθητικό είναι ο γονιός να συνεχίζει την προσπάθεια του να μην τα βάλει κάτω, να προσπαθεί να μιλήσει, να συζητήσει, να ευαισθητοποιήσει το παιδί του, να έχει μια καλή επικοινωνία με το παιδί του, να προσπαθήσει δηλαδή να έβρει έναν τρόπο να έρθουν πιο κοντά, ούτως ώστε να βοηθηθεί το παιδί να δει τα πράγματα έτσι διαφορετικά, να αντιληφθεί ότι αυτός ο γονιός του, όπως και ο άλλος, έχουν τις διαφορές τους, αλλά η αγάπη του είναι κοινή, πραγματικά ενδιαφέρεται για εκείνο. Μέσα από παραδείγματα, μέσα από ιστορίες άλλων παιδιών, ε, να μην τα βάλει Νομίζω κάτι. ότι χρειάζεται ο γονιός που είναι μονογονέας να έχει στήριξη. Και ακόμα, αν το παιδί δεν θέλει να πάει σε ένα, ένα ψυχολόγο που να ειδικεύεται σε παιδιά και φίλους, μπορεί ο γονιός να πηγαίνει στο ψυχολόγο και να παίρνει στήριξη από το ψυχολόγο και για να αντέχει αυτόν τον δύσκολο έργο, αλλά και για εξατομικευμένες συμβουλές ως προς το πώς να διαχειριστεί συγκεκριμένα ζητήματα. Ναι, είναι, είναι, πολύ, είναι πάρα πολύ χρήσιμο ε, να υπάρξει κάτι τέτοιο και για τον ίδιο τον μονογονιό... για να μπορέσει... να διαχειριστεί τις δικέ του... να τις δικέ του δυσκολίες... αλλά και για το παιδί... που έστω μέσα του γονιού του... που θα βλέπει ότι πηγαίνει... προσπαθεί, το παλεύει... Ε, είναι όσο γίνεται πιο ήρεμο, όσο γίνεται πιο... προσπαθεί να συνεργαστεί μαζί του... και δεν τα βάζει κάτω... να δείξει στο παιδί... ότι... Εγώ είμαι εδώ, δες στο δικό μου το παράδειγμα. Ακόμα και στην περίπτωση που το παιδί κάνει ψυχοθεραπεία, πάλι είναι χρήσιμο να κάνει και ο γονιό ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, είναι πολύ κρίσιμα τα χρόνια της εφηβείας όταν είσαι μονογονέας. Και όταν είναι δύο γονείς μαζί είναι δύσκολο. Όταν είσαι μονογονέας είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Δηλαδή, μπορεί να σου φύγει το κεφάλι, ναι? Μπορεί να χάσει τα λογικά σου, μεταφορικά. Αν όχι κυριολεκτικά. Είναι πολύ δύσκολες ευθύκες. Γιατί το παιδί έχει μόνο έναν αγωνιό μέσα στο σπίτι και οτιδήποτε αρνητικό θα ξεσπάσει, θα το ξεσπάσει σε εκείνον τον ένα γονιό. Και επίση, οι γονεί που έχουν παιδιά στην εφηβεία χρειάζεται να φροντίζουν πέρα από την προσωπική του ψυχοθεραπεία να έχουν και χρόνο για να ξεκουράζουν. Να έχουν χρόνο ποιοτικό χωρί τα παιδιά. Μπορεί να είναι να πάρει μια μέρα την εβδομάδα off, να πάρει άδεια από τη δουλειά σου σε μια μέρα του μήνα. Και να πας να κάνεις κάτι ήρεμα ήσυχα στη φύση μόνο μόνος σου, μόνη σου. Ε, πρέπει να δείχνουμε και οι ίδιοι συμπόνια στον εαυτό μας όταν περνάμε αυτή τη δύσκολη περίοδο που είναι τα παιδιά στην εφηβεία. Ειδικά όταν είμαστε μονογονείς και είναι όλο το βάρος πάνω σε ένα γονέα. Αυτοσυμπόνια, αυτοφροντίδα, οπωσδήποτε είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο ενό μονογονέα. Οπότε χρειάζεται στήριξη. Όλοι χρειαζόμαστε στήριξη στους καιρούς μας. Οι καιροί μας είναι πάρα πολύ δύσκολοι. Όλοι πρέπει να κάνουμε ψυχοθεραπεία. Όλοι. Θέματα, είτε, θέματα, είτε, νομίζουμε ότι δεν έχουμε θέματα, γιατί όλοι έχουμε θέματα. Λοιπόν, και πολλέ ε... φορέ λέμε δεν έχω χρόνο να κάνω ψυχοθεραπεία και όταν έρθει και σε βρει το πρόβλημα, όταν, 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 έρθουν όλα έτσι σωριδό, όταν γίνει μια κρίση, τότε βρίσκεις άμεσα χρόνο για ψυχοθεραπεία και ψάχνεις πρώτε βοήθειες. Οπότε καλύτερα να είμαστε στην πρόληψη παρά στο να τρέχουμε ναι, να θέλεις κατασβήσουμε πυρκαγιέ. Θέλει ναι. πυροσβέστη. Θέλει κάποιον να κάνει τον πυροσβέστη. Να απλά να σε ακούει, να μιλά με ένταση. Κοιτάξτε, επειδή ξέρω ότι είναι δύσκολε εποχέ και οικονομικά, καλύτερα κάποιο να έχει μία συνάντηση κάθε τρει εβδομάδε, κάθε δύο εβδομάδε παρά καθόλου. Συμφωνώ. Ναι. ναι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ.